Ο Ολυμπιακός θα πετάξει για τα Γιάννηνα το απόγευμα. Προπόνηση τώρα σε λίγο. Θα δούμε και την αποστολή. Τι τελικά επιλογές θα έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αν θα αποφασίσει να βάλει και τον Ρέτσο και τον Φορτούνη, που ίσως είναι και το πιο πιθανό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως έχω ξαναπεί, είναι μεγάλη δουλειά για μια ομάδα που πέρσι ένα ολόκληρο πρωτάθλημα δεν ήταν ποτέ πρώτη, στην κυριολεξία ποτέ. Ναι. Ολυμπιακός από την πρώτη αγωνιστική πέρσι. Έμεινε πρώτη αγωνιστική, αυτοί που κέρδισαν. Πρώτη αγωνιστική. Το περσινό πρωτάθλημα δεν υπήρχε ποτέ στην πρώτη θέση Ολυμπιακός. Πράγματι. Τώρα έχει ξεκινήσει φέτος και είναι από την πρώτη αγωνιστική πρώτος. Θα μου πεις τώρα σιγά πέντε αγωνιστικές, έξι είναι. Πρέπει να χτίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι χτίζεις. Οπότε αν πάει. Να μπαζώσεις για να χτίσεις. Πρέπει λοιπόν, θα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει τη διακοπή του πρωταθλήματος, να είναι πρώτος, να έχει να λέει κάτι, να έχει μια καλή ψυχολογία, να πάει και στην Σερβία όπου θα παίξει πιθανόν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο του Conference Link την άλλη Πέμπτη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά θα έχουν αντίκρισμα αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, που πρώτον τον Ολυμπιακό τον έχουμε δει εκτός έδρας μόνο σε ένα μάτς στη Φιλαδέλφεια. Όλα τα άλλα ήταν εντός, έτσι όπως ήρθαν το πρόγραμμα. Και δεύτερον, είναι μία έδρα του Ολυμπιακού που για κάποιο λόγο, ο ΠΑΣ, που για κάποιο λόγο ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να περάσει από τα Γιάννηνα. Δηλαδή, αυτά χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία. Πέρσι 2-2 είχε έρθει. Πέρσι από 0-2-2-2. Ναι. Είναι νομίζω η τρίτη φορά που μάτσε Ολυμπιακού για ένα προηγείται Ολυμπιακός 2-0 και λίγη 2-2. Δηλαδή ούτε ναι, με τον Παναθηναϊκό ναι. Και με την ΑΕΚ δεν ναι. Γίνονται αυτά. Ναι, θυμάμαι κι εγώ. Και θυμάμαι για ένα 3-0. Πότε ήταν ένα 3-0. Το 10 έγιναν δύο φορές. Σε μια σεζόν έγιναν δύο φορές. Από 2-0, 2-2. Νομίζω φέτος είναι λίγο χειρότερος ο ΠΑΣ όμως. Και είναι και καλύτερος Ολυμπιακός. Κοίταξε, εγώ είδα. Δηλαδή στην άμυνα τον είδα πολύ προβληματικό και με τον ΠΑΟΚ και με τον. Πώς το λένε που έπαιξε, ο Εσέρες. Με τις Σέρες δεν είδα. Με τον ΠΑΟΚ όμως μπορώ να πω ότι ήταν μαγική εικόνα το σκορ. Μαγική εικόνα ήταν, αλλά ήταν προσφορά τα δύο. Δεν ήταν για γκολ. Τίποτα για να κερδίσει 3-1. Έκανε ευκαιρίες ο ΠΑΣ. Ναι. Τώρα ο Κλέιμαν τη δίνει στον Κωνσταντελιά. Και ο Κλέιμαν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τον βάλει να παίξει τον Κλέιμαν, γιατί με τις Σέρες που χθες έφαγε ένα κοροϊδίστικο γκολ. Αυτό τι είναι. Στο 90 λες αυτό το. Ναι. Οπότε φαντάζομαι θα τον. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Καλύτερο, δεν ξέρω και ποιον έχει, δεν το ξέρω. Ο Αθανασίου είναι νομίζω, νομίζω. Για μένα όλο το κλειδί θα είναι ο Ολυμπιακός να μην πάει χαλαρά με αφορμή τις απουσίες που έχει ο ΠΑΣ, γιατί όντως να λείπουν από τον ΠΑΣ για ένα 4 παίκτες που δεν έχει το ρόστερ όπως και να το κάνουμε είναι σημαντικές. Τι να λέμε τώρα ότι δεν είναι. Ειδικά σε αυτές τις ομάδες άμα σου λείπουν 4. Ακριβώς, 4 παίκτες, κάτι τραυματίες, κάτι τιμωρημένοι, είναι 4 παίκτες. Και έχει και κάνα δύο τραυματίες ακόμα που δεν ξέρω αν θα παίξουν. Οριακά είναι, μάλλον θα παίξουν, διαβάζω. Αλλά όπως και αν έχει, αν ο Ολυμπιακός πάει χαλαρός επειδή ο ΠΑΣ θα έχει απουσίες κλπ., μπορώ να υπογράψω ότι ο Ολυμπιακός θα την πατήσει στα Γιάννηνα. Εδώ άλλες φορές πάει αλλιώς και υπό άλλες συνθήκες. Και είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα την πατήσει και θα είναι πραγματικά πολύ άσχημο για τον Ολυμπιακό που κάνει μια καλή προσπάθεια. Έχει πάρει αποτελέσματα, αλλά τώρα είναι ένα τεστ αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο του παιχνίδι στην επαρχία, μην ξεχνάμε. Ναι. Πρέπει να το πάρει. Βεβαίως μια κουβέντα είναι αυτή. Επαναλαμβάνω, είναι, εγώ δεν θυμάμαι σε καμία έδρα να έχει ο Ολυμπιακός τέτοια αποτελέσματα. Τα 4 τελευταία πρωταθλήματα έχει 3 σοπαλίες στα Γιάννηνα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, okay, γενικά είναι δύσκολη έδρα τα Γιάννα, αλλά όντως γενικά έχεις δίκιο... είναι δύσκολη έδρα. Ναι. Γενικά για όλες τις ομάδες, πράγματι. Ναι. Ναι, δεν γενικά. Είναι. Δεν απλά... δε λες πάω Γιάννη να τα έχει καλά. Έχει περάσει πολύ άσχημα. Έχει φάει κάτι τριάρες. Έτσι είναι. Και ο Ολυμπιακός τριάρες. Έχει φάει τριάρο. Είναι καλό ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός μέχρι πέρυσι. Οι δύο τελευταίες ήττες του Ολυμπιακού στα Γιάννα είναι συνολικό σκορ 5-0. Έλα. Ναι. Είχε ένα 3-0 θυμάμαι. 3-0-2-0. Και ένα 3-1 όμως είναι. Ο Παναθηναϊκός στα Γιάννενα μέχρι πέρυσι που κέρδισε στο 90
είχε να περάσει από εκεί, από Μπέρκ, έπαιζε ο Μπέρκ. Εντάξει, ναι. Κολοναρίδης Μπέρκ. Και φέτος νομίζω ότι ήταν επίσης μαγική εικόνα. Δύσκολο. Μην πω ακόμα πιο μαγική εικόνα από τον Μπέρκ. Μαγική εικόνα, ήταν δύσκολη η εικόνα. Πρώτη τελική ο Παναθηναϊκός το 60 είχα δει στα highlight. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν το μάτσο που Παναθηναϊκός ήταν καλός. Ο Φας Γιάννη να ήταν πολύ καλός. Ναι, το δυσκόλεψε πολύ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έχει ένα δεξιμπακ που είναι πολύ καλός επιθετικά. Τος Ισπανός, ο Σόρια. Ο Σόρια. Για τον Σάγια τώρα έχουν αυτό. Εντάξει, μωρέ, είναι ομάδα προπονητή. Πες μια ταυτότητα, δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι θέλει κάτι να παίξει ο προπονητής. Αλλά έχει λιγότερη συγκομιδή ίσως από ό,τι του αξίζει να έχει. Βέβαια έχει δυσκολό το πρόγραμμα. Έχει παίξει Παναθηναϊκό, έχει παίξει με ΠΑΟΚ, τώρα παίζει με Ολυμπιακό. Και τα τρία εντός θα έχει παίξει αυτά. Θα είναι δεύτερο γύρο με ένα αεροπλάνο. Όπου καλά πάμε. Η ενδεκάδα δεν έχει δείξει πραγματικά τίποτα για να πούμε. Πραγματικά όμως θα εικάσουμε. Δεν έχει δείξει τίποτα. Ίσως τώρα να δείξει, οπότε θα πούμε το βράδυ. Να πούμε τον Πασχαλάκη, τον Ροντινέη, Ρέτσο Σιντόι, θα δούμε. Φρέιρε, Ορτέγκα, περισσότερο βλέπουμε από εκείνη. Ο Έσε, ο Μαντί, ο Ποντένσεν, ο Μασούρας, ο Ελκαμπή και ο Φορτούνης. Αλλά πραγματικά λέμε μία ενδεκάδα με βάση τη λογική, με βάση αυτούς που συνήθως παίζουν. Νομίζω ότι έχει στο μυαλό του όμως κάποια πράγματα. Θα αφήσουμε για το βράδυ καλύτερα πάντως αυτά. Άμα δεν έχουμε, και κατά τα άλλα είναι και για όλους μας, είναι τελευταία μέρα του μεταγραφών των ελεύθερων. Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Κινητικότητα δεν υπάρχει. Ποτέ μιλες, ποτέ βέβαια στο ποδόσφαιρο. Ναι, απλά αλλά δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις πολύ κινητικότητα ναι, όντως. Απλά είναι να ξέρουμε η τελευταία μέρα για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Με το Εμβιλά είχαμε μια κινητικότητα που ακούγαμε όλη την εβδομάδα. Επειδή ήταν εδώ Εμβιλά. Ναι, ναι, όλη την εβδομάδα ακούσαμε. Ήταν νομίζω εδώ. Πέρασε σε φημολογία, σε επίπεδο φημολογία πέρασε από όλες τις ομάδες του ΠΟΚ. Ναι. Με τη φανέλα τους. Κάποιος τον είδε. Πάντως είναι κρίμα γιατί βλέπεις, ας πούμε, ένας παίκτης έμπειρος όπως Εμβιλά που έχει παίξει τεράστιες ομάδες στην Ίντερ, μου κάνει εντύπωση και αυτά, και να έχει πάρει τόσο κακή απόφαση την επιλογή στην καριέρα του, ένας παίκτης με 50 μάτς πέρυσι, να πεις ότι δεν έπαιξε. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, άντε, να πεις ότι ήταν τραυματίας, παίρνει απόφαση να φύγει. Ρε παιδί μου, δικαιωμάτων τόσο καιρό μην έχει βρει ομάδα. Κάτι τον Ολυμπιακό είπε, όταν τον Ολυμπιακό του έκανε πότε πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Γιατί είναι τόσα χρόνια στην ομάδα, τον ξένα, σου λέει ένα 200. Του δίνει ένα 200. Οκ, δεν λέω ότι ήταν φοβερό και τρομερό, αλλά 33 αυτό χρονών ήταν. Ναι, 33 χρονών. Και είπε, απάντησε. Το θέμα είναι και τι πρόταση έχει. Ότι εγώ έχω πρόταση 3 εκατομμύρια ευρώ. Άμα έχει πρόταση, καλά έκανε. Από το Κατάρ. Όλα αυτά τον Απρίλιο. Και είμαστε Σεπτέμβριο. Τι Σεπτέμβριο, αύριο έχουμε 1η Οκτώβρη και δεν έχει βρει ομάδα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν θα το μάθουμε. Ένας παίκτης υγιής με 50 συμμετοχές κάθε χρόνο επί μια τριετία στο Ολυμπιακό. Με Ευρώπη, με πρωταθλήματα. Και καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Εδώ είχε συνηθίσει τόσα χρόνια. Δεν βλέπω να βρίσκει ένα κομμάτι. Σου δίνει ένα 200 αδερφέ και λες όχι, εγώ τρία. Ποια τρία. Άντε λες όχι. Μανατζαρέι, παιδιά. Άντε λες όχι. Εσύ όμως είσαι εντάξει, μανατζαρέι, πάει και Ιούλιος, πάει και Αύγουστος. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Τρεις μήνες να μην έχει βρει ομάδα. Τι στο καλό γίνεται.